των λαών, να προωθεί τη διεθνή συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Θέλω να σημειώσω και να υπογραμμίσω ότι σταθερότητα και ασφάλεια σημαίνει τερματισμό της πολιτικής ανατροπής καθεστώτων από τα απ' έξω, που δεν συνοδεύονται αυτές οι ανατροπές από δίκες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας στην εδραίωση της εθνικής κυβέρνησης της Λιβύης και τη συμπερίληψη όλων των δυνάμεων που μάχονται στα εδάφη της ενάντια στο χάος και στην τρομοκρατία. Σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή μας σημαίνει να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία και στο Ιράκ, να συμφωνήσουμε σε μια συνθήκη ειρήνης, έτσι όπως έγινε στο 17ο αιώνα στη Βεσφαλία, που θα επιστρέψει στον πληθυσμό της περιοχής, να επιστρέψει στις αιστείες του και να οικοδομήσει ένα μέλλον με προοπτική, προσδοκίες και ελπίδα για τον ίδιο και τα παιδιά του. Και προκειμένου να πετύχει ένα τέτοιο φιλιρινικό σχέδιο, πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ορθολογικό πρόγραμμα ανοικοδόμηση αυτών των χωρών. Πρέπει να σταθεροποιηθούν οι ζώνες αστάθειας και να λυθεί το κουρδικό ζήτημα με τρόπο ειρηνικό και σταθερό. Σταθερότητα και ασφάλεια σημαίνει να αναγνωρίσουμε το μεγάλο έργο που προσφέρουν η Ιορδανία και ο Λίβανος, με σκοπό να θεραπευθούν οι συνέπειες των πολέμων της περιοχής σε βάρος μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Σημαίνει να ενισχύσουμε και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα δύο αυτά κράτη. Στόχο μας πρέπει να είναι όχι μόνο η περίθαλψη μεγάλων αριθμών προσφύγων, αλλά και η δημιουργία νέων οικονομικών, παραγωγικών υποδομών, καθώς και αγροτικών και βιομηχανικών ζωνών. Το περιβάλλον μας πρέπει να γίνει πιο σταθερό και ασφαλές. Σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, η ανάπτυξη της κάθε κοινωνίας εξαρτάται από το περιβάλλον που συγκροτείται από τις υπόλοιπες χώρες γύρω της. Όταν είμαστε όλοι εμείς ανάμεσα σε 5 μεγάλες συγκρούσεις και πολλαπλές τρομοκρατικές δράσεις, αυτό έχει το κόστος του. Έχει το κόστος του για τον τουρισμό, για τις επενδύσεις, για το πώς βλέπουν και αντιλαμβάνονται οι κοινωνίες μας το σήμερα και το αύριο, ιδιαίτερα οι νέες γενιές. Έχει σημασία από το θα επικρατήσει ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία ή θα επικρατήσει η αποδιοργάνωση, η λύπη και η απεσιοδοξία. Αυτά τα συναισθήματα, όπως και η σταθερότητα θεσμών και κοινωνιών, διαμορφώνουν συνολικά έναν δείκτη προσδιορισμού της παραγωγικότητας κάθε χώρας. Γι' αυτό, η συνεχής αστάθεια στην περιοχή επιβάλλει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να προωθήσουμε μια θετική κοινή ατζέντα. Αυτό είναι το πνεύμα της Ρόδου. Μια θετική ατζέντα αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, αύριο, θα προτείνουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή ομάδα εργασίας προκειμένου να συστήσουμε έναν κοινό χώρο ασφάλειας, εμείς εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση τη διεθνή εμπειρία και ιδιαίτερα εκείνη του ΟΑΣΕ. Ο ΟΑΣΕ είναι η μεγαλύτερη οργάνωση ασφάλειας στον κόσμο, έχει 57, όπως ξέρετε, κράτη-μέλη και έχει να επιδείξει δεκάδες πρωτοβουλίες, διασκέψεις και νομικά θεμελιωμένες συμφωνίες. Ο κοινός χώρος που προτείνω να δημιουργήσουμε θα είναι ένας χώρος συνεργασίας και προώθησης ενός πολλαπλού συστήματος δικτύων διασύνδεσης περιοχών και κρατών, θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης. Ξέρουμε, δεν κάναμε όλα όσα είχαμε συμφωνήσει πέρσι, αλλά αρχίσαμε να τα υλοποιούμε. Είχαμε την κοινή επίσκεψη υπουργών εξωτερικών στο Λίβανο. Έχουμε ήδη συγκροτήσει συνεργασία πανεπιστημίων. Συντονιζόμαστε για τη διασπορά μας. Προωθείται η συνεργασία στις μεταφορές και δίκτυα λιμένων. Η περιοχή μας βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Καμιά χώρα, κανείς από μας δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της, αλλά μόνο σε συνεργασία μεταξύ μας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Αραβικό Σύνδεσμο,
με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, με άλλες περιφερειακές οργανώσεις. Ο κοινός μας χώρος χρειάζεται να γίνει ως το πιο δυνατόν πιο ασφαλής και σταθερός, ενάντια στις τάσεις αστάθειας και πολέμου στην περιοχή. Στα κύματα αστάθειας πρέπει να αντιτάξουμε κύματα σταθερότητας με την πολιτική μας, με την ανάπτυξή μας. Προτείνω πρώτον να συγκροτήσουμε μια ομάδα εργασίας από υψηλόβαθμους διπλωμάτες μας, η οποία να μελετήσει τη διεθνή εμπειρία από οργανισμούς ασφάλειας, ιδιότερα τη ΔΑΣΕ και εν συνεχεία τον ΟΑΣΕ. Πώς αυτοί δημιουργήθηκαν, σε ποια παιδεία αναπτύχθηκαν, ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την πείρα τους. Το σχέδιό μας είναι να συγκροτήσουμε αρχικά μια τέτοια δομή για την Ανατολική Μεσόγειο και στη συνέχεια να επιδιώξουμε την επέκτασή της πιο ανατολικά και πιο νότια. Προτείνω το καθήκον αυτό έστω να το συζητήσουμε αναλυτικά στην επόμενη συνάντησή μας το 2018. Να ετοιμαστούμε, να σκεφτούμε, να φτιάξουμε μια δομή για την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι για να υλοποιηθεί ο πιο πάνω στόχος θα χρειαστεί να κάνουμε πιο εντατική και ευρεία την ανταλλαγή πληροφοριών και πιο συχνή τη μεταξύ μας ενημέρωση. Προτείνω δεύτερον στην ευρύτερη περιοχή μας, όπου υπάρχουν πολλαπλές εστίες αστάθειας, να εκπονήσουμε ένα δικό μας σχέδιο ενταγμένο στις αποφάσεις του ΙΕ και με τη συνδρομή των περιφερειακών αραβικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων, προκειμένου να καταπολεμήσουμε από κοινού τις αιτίες που φέρουν αυτή την αστάθεια. Αιτίες όπως η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός σχέσης μεταξύ κρατών, ο ιδεολογικός, θρησκευτικός και κοσμοθεωρητικός φανατισμός και οι έξοδεν παρεμβάσεις. Σπάνια όταν συζητάμε για την Ανατολική Μεσόγειο σε διεθνή φόρα γίνεται συζήτηση για αυτόν τον τελευταίο παράγοντα, τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Αλλά θέλω με ειλικρίνεια να υπογραμμίσω, όταν οι κοινωνίες νιώθουν ότι κάποιοι αποφασίζουν για αυτές χωρίς αυτές, τότε είναι πιο εύκολο να εκδηλωθούν και να βρουν ανταπόκριση τα προαναφερθέντα αρνητικά φαινόμενα. Γνωρίζετε επίσης, και το λέω συχνά στα διεθνή φόρα, ότι δυστυχώς ένα θεμελιακό πρόβλημα για την περιοχή μας είναι ότι άλλοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για τους πολέμους και άλλοι τους πληρώνουν. Υπάρχουν έξω από την περιοχή μας ισχυρές δυνάμεις μεγάλες και περιφερειακές που τροφοδοτούν εντάσεις και πολέμους. Και μάλιστα επειδή το τροφοδοτούν δεν εξαντλούνται και τα μέσα και το προσωπικό του πολέμου, με αποτέλεσμα να μην διαφαίνονται, επί παραδείγμα στη Συρία, ο τερματισμός τους. Η δική μας περιοχή ήταν και είναι μια περιοχή στην οποία συνυπήρξανε συχνά πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτικές κοινωνίες. Αυτό συνέβαινε και στην περιοχή μας και στη Μέση Ανατολή. Και σίγουρα αυτές οι κοινωνίες θα είχαν επιβιώσει αν δεν υπήρχαν επεμβάσεις από χώρες που σήμερα μας κουνούν τα δάχτυλά τους. Διότι πρέπει να πούμε σε όλους ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί με την πληρότητα εκείνων της Δύσης, οι κοινωνίες της περιοχής μας ήταν ανοιχτές κοινωνίες που σεβόντουσαν τη διαφορετικότητα, και αυτός ο σεβασμός δεν πρέπει να χαθεί. Η περιοχή μας είχε και έχει μεγάλη προσφορά ως κοιτίδα ανάπτυξης πολιτισμών, γέννησης των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, μήτρα της δημοκρατίας. Και επ' ευκαιρίας θα ήθελα να σας καλέσω στην δεύτερη διάσκεψη, η πρώτη είχε γίνει το 2015, για τη θρησκευτική και πολιτιστική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή,
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1 και 2 του Νοέμβρη του τρέχοντος έτους. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι τα προβλήματα της περιοχής δεν μπορούν να λυθούν απ' έξω. Τέτοιου είδους προσπάθειες πάντα αποτυχάνουν. Αντίθετα, επιτυχία γνώρισαν πολιτικές που την κυριότητά τους είχαν οι πολίτες και οι θεσμοί των ίδιων των χωρών μας. Οι δικοί μας θεσμοί, οι δικοί μας πολίτες πρέπει να οργανώσουν τη συνεργασία, το διάλογο και τη σύμπραξη. Δικές μας πρέπει να είναι οι επιλογές. Επιλογές που ασφαλώς η προώθησή τους μπορεί να διευκολυνθεί από τρίτους. Μπορούν να υποστηρεχτούν πνευματικά και υλικά από αυτής. Δεν μπορεί όμως να σημαίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό λέμε, όχι σε νέες παρεμβάσεις, στις εσωτερικές υποθέσεις οποιοδήποτε κράτος που οδηγούν συχνά σε εντάσεις περιφερειακές. Λέμε ναι στην προώθηση κουλτούρας συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Διαμόρφωση δικτύων συνεργασίας και άμεσων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε πολλαπλούς τομείς. Οι δράσεις μας και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αραβικές περιφερειακές συνεργασίες, στους θεσμούς αυτής της συνεργασίας. Κινητήρια δύναμή μας είναι το όραμα που μπορούμε να διαμορφώσουμε από κοινού για μια Ανατολική Μεσόγειο ασφαλή, ειρηνική και σταθερή. Την αστάθεια, πρέπει να το πω και ας μην αρέσει σε πολλούς, την φέρνει επίσης μια πολιτική που στο όνομα των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιτρέπει να καταστρατηγείται το πρώτο και θεμελιακό, το πλέον θεμελιακό δικαίωμα, το δικαίωμα στην ανθρώπινη ζωή. Ουδής μπορεί να ομιλεί για ανθρώπινα δικαιώματα όταν χάνονται η ζωή επί της οποίας εδράζονται και εκφράζονται τα δικαιώματα. Η άριστο δικαίωμα για ζωή για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους συνοδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από την καταστροφή των συνθήκων, όρων και προϋποθέσεων της ζωής εκατομμυρίων που μένουν χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, συχνά χωρίς τροφή, που αδυνατούν στις πάτρες περιοχές τους να υπερασπιστούν τις οικογένειές τους και οποιοδήποτε μέλλον για τα παιδιά τους, που αναγκάζονται να καταφύγουν στην προσφυγιά και στην οικονομική μετανάστευση.